πάμε στην Νεκταρία Κοκκινά και στην Κρήτη μας την υπέροχη. Να πάμε στα αφεντικά τώρα, έτσι. Κοίτα, καλημέρα σας, καλημέρα. Τι κάνετε, αγαπημένη μας Νεκταρία. Τα έχει όλα έτοιμα, κόκκινα αυγά. Βλέπουμε τσουρέκια, τα πάντα όλα. Είμαστε, βρισκόμαστε στο καβούσι του νομού Λασιθίου, εδώ στην όμορφη Κρήτη. Δεν ξέρω αν φαίνεται πίσω όλος ο κόλπος του Μεραμπέλου. Κάτι και σας βλέπουμε. Έχω εδώ ετοιμάσει ένα πανέμορφο τραπέζι με κριτικά και πασχαλινά εδέσματα. Τσουρέκια, εδώ τα παραδοσιακά, τα κριτικά, τα καλιτσούνια, τα λιχναράκια. Μαχαιριά στην καρδιά. Εδώ έπρεπε να είστε εδώ κοντά, να σας κεράσουν. Εδώ τα προζυμένια, τα κουλουράκια. Έπρεπε να είστε εδώ. Ρακί δεν έχει, τσικουδιά, τίποτα, κάτι εκεί να τα συνοδεύσετε, έτσι, σκέτα. Είναι δυνατόν. Έτσι. Να σου πω κάτι. Μαχαιριά στην καρδιά τώρα, την αγαπημένη μας Κρήτη. Πραγματικά, μακάρι να ήμασταν εκεί. Κύριε Παναγιωτόπουλε, έκλεισες να απευθύνουμε. Τι να πάμε να κάνουμε. Θα βρούμε τι θα κάνουμε. Μία εκπομπή από την Κρήτη. Μία εκπομπή από την Κρήτη, σας παρακαλούμε. Μία εκπομπή, κύριε Γενικέ. Εάν με πάρετε μαζί μου σε μια γωνία, μαζί, και θα κάθομαι εκεί με τη τσικουδιά, δεν θέλω κάτι άλλο. Νεκταρία μας αγαπημένη, πάμε στα μυστικά της μαγειρίτσας που θα απολαύσουν οι φίλοι μας απόψε το βράδυ, έτσι. Λοιπόν, τα μυστικά απόψε παραδοσιακά φτιάχνουμε αυτό το υπέροχο φαγάκι, περιμένουμε πώς και πώς όλο το χρόνο. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι όλη η Ελλάδα έχει διαφορετικές παραδοσιακές συνταγές για μαγειρίτσα. Κάνουμε μαγειρίτσα με την κλασική, το αυγολέμονο που όλοι γνωρίζουμε, που έχει εντόστια, που έχει μυρωδικά, άνηθο, αυγολέμονο. Υπάρχει όμως και μια πολύ ξεχωριστή συνταγή, το ρεγάλι από τη Μάνη, γιατί εμείς κάνουμε παραδοσιακές συνταγές από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από την Κρήτη, μια διαφορετική κοκκινιστή μαγειρίτσα που θα σας έλεγα να τη δοκιμάσετε κι αυτή. Και γενικά υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες συνταγές παραδοσιακές από όλη την Ελλάδα που μπορούμε να φτιάξουμε για αυτό το βράδυ που είναι μια ξεχωριστή βραδιά και εμείς πρέπει να έχουμε ένα ξεχωριστό φαγάκι όπως είναι η μαγειρίτσα. Μας ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Και φυσικά σήμερα ξεκινάμε και την προετοιμασία για το αυριανό αρνάκι μας. Πρέπει να βάλουμε το αρνάκι μας από σήμερα, να το αλατοπιπερώσουμε, να το φτιάξουμε, να το ετοιμάσουμε για να το ψήσουμε αύριο. Είτε σουβλιστό όπως σύνηθε, είτε να το κάνουμε στο φούρνο ή να κάνουμε ένα σωρό άλλες συνταγές επίσης που έχει η ελληνική γαστρονομία και τα νησιά μας κυρίως που το κάνουν γεμιστό. Και αύριο ελπίζω να μας κάνει και πολύ ωραία μέρα να βγούμε έξω στην εξοχή, να βγούμε στις αυλές, στους κήπους, στα μπαλκόνια, στην εξοχή. Νεκταρία, ερώτηση τώρα. Τα αρνάκια μας. Τώρα στη μαγειρίτσα για μένα είναι καλή η παραδοσιακή. Αλλά κάποιοι φίλοι φίλες κάνουν πειραματισμούς. Χωράει πειραματισμούς η μαγειρίτσα ή πρέπει να μείνουμε στις σταθερές. Κοίταξε, μπορεί να χαλάσει η γεύση. Θυμούμε την παράδοση. Όμως, σίγουρα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και στα σύγχρονα δεδομένα διατροφής. Υπάρχει κόσμος, ας πούμε, που δεν τρώει το κρέας. Μπορούμε να προτείνουμε, έχουμε και μαγειρίτσες που συνηθίζουμε με μανιτάρια. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα, αλλά μπορεί και ο κόσμος που δεν τρώει το κρέας να γευτεί κάτι κοντά σε αυτό. Μάλιστα. Δεν με την παράδοση, οφείλω να το ομολογήσω. Μαγειρίτσα βίγκαν, λοιπόν. Να το αρνί ή το κατσίκι. Να πάμε στην κλασική. Να πάμε λίγο στην κλασική, κυρία Κοκκινάκη. Στην κλασική τη μαγειρίτσα, εσείς που ξέρετε να φτιάχνετε υπέροχες συνταγές, τι πρέπει να προσέξουμε σήμερα για να μας πετύχει. Δεν είμαστε όλοι οι μάγειρες. Εδώ ο Βαγγέλης Ζουράκης, ας πούμε. Θέλει να μάθει όλα τα μυστικά που είναι και κριτικός από εσάς για το Βαγγέλη μας. Βέβαια. Καταρχάς θα πρέπει να επιλέξουμε το σηκώτη που θα χρησιμοποιήσουμε, να έχει ωραίο κόκκινο χρώμα, να το κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Κάποιοι βέβαια χρησιμοποιούν και έντερα και όλα αυτά. Θα πρέπει να πληθούν πάρα πολύ καλά για να αποφύγουμε τυχόν μυρωδιές και όλα αυτά. Να το νεροβράσουμε όπως λέμε, δηλαδή να το περάσουμε από ζεστό νερό για να φύγουν
οτιδήποτε ακαθαρσίες και στη συνέχεια να μαγειρευτεί, να σοταριστεί σωστά. Η προετοιμασία είναι πολύ σημαντική και επιλογή. Να βάλουμε μπόλικα, μυρωδικά, φρέσκα κρεμμυδάκια, άνηθο. Και φυσικά όσοι επιλέξουν να το κάνουν αυγολέμονο, να χτυπήσουμε ένα πολύ ωραίο αυγολέμονο με φρέσκα αυγουλάκια και να γίνει μια πολύ ωραία και πασίρευστη σουπίτσα. Και πάνω απ' όλα να το κάνουμε με αγάπη, γιατί άμα το κάνουμε με αγάπη το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Αυτό να ξέρετε είναι το πιο βασικό υλικό σε όλες μας τις συνταγές. Η αγάπη που βάζουμε μέσα, η όρεξη που βάζουμε στο φαγητό, γιατί η μαγειρική είναι μια πράξη αγάπη προς τους δικούς μας ανθρώπους, προς τους φίλους μας, προς την οικογένειά μας. Καλημέρα, να ζήσει η Κρήτη, να περάσετε καλά με την οικογένεια και όλοι οι κυρίες και κύριοι με τους αγαπημένους σας στο τραπέζι το οικογενειακό. Να τσουγκρίσετε μόνο τα ποτήρια και τα αυγά σας, να μην τσουγκρίσετε μεταξύ σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω καλημέρα. Μήνυμα.